αυξάνονται συνεχώς οι ροές και στο Αιγαίο πάμε λοιπόν στο Μίλτο Σακελάρη διότι δόθηκε νωρίτερα στη δημοσιότητα βίντεο από αυτό που μας έλεγε θες Μίλτο δηλαδή τις προσπάθειες του λιμενικού να σώσει αυτούς που εγκατέλειψαν οι Τούρκοι, τους ε, ναυαγούς μετανάστες ανοιχτά της Μιτιλίνης και τελικώς δυστυχώς πνίγηκαν τέσσερα παιδιά ένα από τα πολλά βίντεο ντοκουμέντο τα οποία δώσει στη δημοσιότητα σήμερα το λιμενικό. Να ξεκινήσουμε με την Λέσβο. Νικό, βλέπουμε εδώ την στιγμή που οι μετανάστες σκίζουν το φουσκωτό και αυτό φυσικά βυθίζεται με αποτέλεσμα πάρα πολύ άλλο δαπή να βρεθούν στο νερό. ανάμεσα οι δουλέμποροι τέσσερα... σκίζουν τι βάρκε των μεταναστών. Ακριβώ. Τα τέσσερα παιδιά ανάμεσά του τα οποία έχασαν την ζωή τους παρά την επέμβαση των στελεχών του λιμενικού σώματος. Επίσης, να πούμε ότι δόθηκε στη δημοσιότητα και ένα βίντεο από την ΣΑΜΟ, εκεί όπου είχαμε καταδίωξη διακινητών, δύο διακινητές οι οποίοι συνελήφθησαν. Ε, βλέπουμε εδώ το σχετικό βίντεο τη στιγμή του εντοπισμού του ταχυπλώου των διακινητών. Κατάφεραν και του συνέλαβαν οι αρχές. και εδώ βλέπουμε καρέ-καρέ τη στιγμή της ε, διάσωσης μεταναστών, 36 αλλοδαπών στην θαλάσσια περιοχή βόρεια τη Σάμου. Σήμερα τα ξημερώματα διασώθηκαν από το λιμενικό σώμα. Όλοι είναι καλά στην υγεία του. Μεταφέρθηκαν με ασφάλεια σε κλειστή ελεγχόμενη δομή του νησιού Νίκο. Είχαμε πολλά χρόνια μίλητο να δούμε τέτοιε εικόνε καθημερινά από το Αιγαίο. Έλεγε στο Όπεν ο Υπουργό Ναυτιλία του Μιλτιάς Βαρβιτσιώτη ότι έχουμε αύξηση τωρών κατά 120% στο Αιγαίο.